μένω λίγο σε σένα, βρε Κλέλια. Πες μου εσύ, πώς, τι σου είπανε, πώς το παρουσιάσανε, πώς στο κάναν τόσο ερωτεύσιμο το ρόλο αυτό που άφησε στη ζωή σου την όμορφη στο εξωτερικό και ήρθες εδώ που είναι επίσης πολύ ωραία, αλλά μάλλον δεν είναι και ακριβώς ίδια. Ναι. Κοίταξε, εγώ επί της ουσίας δεν έμενα στο εξωτερικό. Εγώ μετακινούμουν. Δηλαδή ήμουν ένας ταξιδευτής. Πήγαινα από εδώ δεξιά-αριστερά, γύριζα τον κόσμο. Μπορούσα να δουλεύω εξ αποστάσεως με ένα λάπτοπ, έκανα τα πράγματα που αγαπούσα και ήθελα και ήμουν ήσυχη. Ο λόγος που καψουρεύτηκα την Κέτη έγινε ως εξής. Κυρίως στη μέση του καλοκαιριού, ενώ εγώ έχω κάνει τα πλάνα μου για φέτος και τα ταξίδια μου και πού θα πάω και τι θα κάνω, τα έχω μαγειρέψει όλα. Είχα πει Αφρική και είχα κάνει και τα πλάνα μου όλα. Σκάει αυτό το τηλέφωνο, πάω να συζητήσω και ξέρεις, πηγαίνοντας στο ραντεβού έλεγα αχ, να μην είναι κάτι που να μ' αρέσει, να μην είναι κάτι που να μην ξέρεις πόσο εύχες είναι. Μη, αλλά τρακάρεις, ας πούμε, το βλέπεις, σου λένε είναι μία τύπισσα τέτοια που κάνει το και το και το και το και συμβαίνει αυτό και αυτό. Δεν υπήρχε γραμμένος ρόλος τότε, υπήρχε μια περίληψη ρόλου, μια ιδέα ενός χαρακτήρα. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι από εκεί, έχει αυτή την ντοπιολιαλιά. Έκανε αυτά τα πράγματα, είναι λίγο τρελή, έκανε αυτό, είναι εκείνο, είναι τα άλλο, μπαίνει στη ζωή αυτού νου με αυτόν τον τρόπο. Μου φάνηκε ιδιοφυές. Μου φάνηκε εξαιρετική ιδέα, για πάρα πολλούς λόγους. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συγκυρία για μένα, συγκέντρωσης και επαναπροσδιορισμού. Μου άρεσε να αποκτήσω ξανά μια βάση, έστω και εδώ, στο σπίτι μου, στην Αθήνα κτλ. Και μου φάνηκε εξαιρετικός ο ρόλος και εξαιρετική συνθήκη που θα έκανα το ρόλο, γιατί εμπιστοσύνη και αγάπη μεγάλη για τον Βλαδίμηρο, την ομάδα της Μουρμούρας που ήξερα ότι τρέχει με χίλια και πάει, πρωταθλητισμό, σε ένα κανάλι που έχει δείξει την πορεία του και υπάρχει εμπιστοσύνη και αισθάνθηκα πάρα πολύ καλά και με έναν τέτοιο ρόλο που είναι μια γυναίκα ψιλομπάνικια, να το πω και έτσι, η οποία τσαλακώνεται τόσο πολύ για την καρδιά ενός άντρα και δεν αφήνει τίποτα σε εγωισμό να την κρατήσει η σιδηρά κυρία και ψυχρή και έχει την καρδιά στα χέρια για του την ευλώνει και του λέει βρε, δώσε μου λίγη προσοχή, αγάπαμε λίγο και εμένα, δεν είμαι για πέταμα. Ξέρεις, μια τέτοια γυναίκα μου λέει: δεν είμαι για πέταμα. Κοίταμε λίγο στα μάτια. Έχω μεγαλώσει τα παιδιά μου, έχω πέρασει δύσκολα. Αλλά είμαι κι εγώ μαχητής, πολεμίστρια. Έχω την επιχείρησή μου, τα κατάφερα μόνη μου. Τη γουστάρω πάρα πολύ. Εσύ τη γουστάρεις. Οι άντρες.